η οποία πετάει και πετάει για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω των κεφαλαιακών ροών από την υπόλοιπη ευρωζώνη στις τράπεζες Φραγκφούρτης και δεύτερον, οι πολύ μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες εξακολουθούν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στις εξαγωγές τους στην Ασία. Κάτι το οποίο όμως είναι περιορισμένης ισχύος και διάρκειας. Πολύ σύντομα αυτό θα πάψει να ισχύει. Και υπάρχει και η δεύτερη Γερμανία. Να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των Γερμανών πολιτών που το γερμανικό κράτος, όχι εγώ, χαρακτηρίζει εργαζόμενους πτωχούς. Με άλλα λόγια, άνθρωποι που εργάζονται, δεν είναι άνεργοι, αλλά στο τέλος της κάθε εβδομάδας το ποσό το οποίο εισπράττουν ως εισόδημα, ως μισθό, δεν αρκεί για να καλύψει τις βασικές τους βιοποριστικές ανάγκες. Μια Γερμανία, δύο Γερμανίες. Κατάλαβα. Θέλει ο κύριος Καραγκούνης να κάνει κάποια επισήμανση σε αυτά που ακούσατε νωρίτερα, κύριε Καραγκούνη. Εντάξει, είπε πολλά ο κύριος Βαρουφάκης. Εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά στη Γαλλία. Πώς γίνεται, κύριε Βαρουφάκη, τη στροφή της αριστερής κυβέρνησης Ολάντ της Γαλλίας, ο οποίος, να θυμίσω, έχει υπερφορολογήσει τον πλούτο, τον φόρο εισοδήματος τον αύξησε, το ξέρετε, κοντά στο 75%. Και να λέει, άκουγα τον κύριο Μακρόν και νομίζω ότι ήταν ο κύριος Σόιμπλε, να λέει ότι πρέπει πλέον να μειώσουμε με τη φορολογία, αλλά να κόψουμε τις δαπάνες, να συμμαζευτούμε. Για πείτε μου, πώς σας φάνηκε αυτή η στροφή της αριστερής κυβέρνησης της Γαλλίας? Καταρχάς να σας πω ότι εκείνος ο φόρος, ο φορολογικός συντελεστής του 75% για τους υπερπλούσιους ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ. Αν δείτε τη συνολική στάση της κυβέρνησης Ολάντ την ώρα που εξελέγει, ανεξάρτητα από τη ρητορική του τοποθέτηση, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Η ρητορική αλλάζει. Ο φόρος ανέμεινης εταιρείας. Ο φόρος ενός εταιρείας που αυξήθηκε. Πάντως μου κάνει εντύπωση, κύριε Βαρουφάκη, ότι ο κύριος Καραγκούνης αναφέρεται στη Γαλλία και δεν αναφέρεται στην Ελλάδα. Όχι, όχι, θα τα πούμε για την Ελλάδα. Γιατί την Ελλάδα αναφέρεται ο κύριος Βαρουφάκης. Όχι, όχι, έκανε συγκεκριμένες. Θα πάμε και στην Ελλάδα. Ναι, αλλά θα τελειώσει εγώ. Το λέω, ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Σωμόπουλε. Γιατί το να λέμε διάφορα πράγματα που τα ακούω και από τον κύριο Τσίπρα στην Ελλάδα, γιατί τα ίδια έλεγε με τον κύριο Ολάντ. Ακριβώς τα ίδια λέει μάλλον. Όχι, στη λογική. Καινούριο είναι αυτό. Μα τι λέτε, να υπερφορολογήσετε τον πλούτο, λέτε. Να ανεβάσετε το φόρο τη ανώμη εταιρεία. Αυτό που δεν είναι περί αριστερή και δεν είναι μπροστά μου, λέτε. Εγώ δεν σα διακόπτω. Υπάρχει μια λογική για κυβέρνηση. Μιλάτε με τον κύριο Βαρουφάκη. Θα έχετε χρόνο μετά οι δυο σα να πούμε. Εγώ δεν έχω διακόψει. Εγώ θέσατε ένα ερώτημα. Εγώ θέλω να ακούσω τον κύριο Βαρουφάκη. Κύριε Βαρουφάκη, απαντήστε παρακαλώ. Θέσατε ένα ερώτημα, αν θέλετε να σα απαντήσω. Βεβαίω. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Ολάντ ήταν απίστευτα υποκριτική από την πρώτη μέρα. Και θέλω να σας πω όμως, τουλάχιστον μου λένε οι δικές μου πηγές μέσα από την κυβέρνηση Ολάντ, ότι συνέβη. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Ολάντ στην προεκλογική του εκστρατεία ήταν αντιμνημονιακός, αντιμερκελικός, σε βαθμό που η κυρία Μέρκελ αρνήθηκε να τον συναντήσει, αν θυμάστε. Παρόλο ότι ήταν δεδομένο ότι θα εκλεγόταν πρόεδρος της Γαλλίας την επόμενη της εκλογής του. Ο κύριος Ολάντ πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, ο οποίος του μετέφερε ότι η BNP και διάφορες άλλες πολύ σημαντικές γαλλικές τράπεζες εντός μιας εβδομάδας είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσουν. Και ότι χωρίς τη γερμανική αρρωγή, την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Bundesbank, δεν υπάρχει πιθανότητα να ορθοποδήσουν οι γαλλικές τράπεζες. Να έχουν τη ρευστότητα που έχουν ανάγκη να έχουν. Εκείνη τη βδομάδα έρευσαν 220 δισεκατομμύρια ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριος Ολάντ από εκείνη την ημέρα δεν έχει ανοίξει το στόμα του. Οπότε θα συμφωνήσω σε ένα. Ότι αν ο αντιμερκελικός σου λόγος δεν βασίζεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική για το τι θα κάνεις την επόμενη μέρα, είναι καλύτερα να μην τον εκφέρεις. Άρα, δηλαδή, λέτε, κύριε Βαρουφάκη, και στον κύριο Καραγκούνη και στους πολιτικούς, ότι μέχρι να βρει η Ελλάδα ένα διαφορετικό δρόμο, είμαστε δέσμοι των Γερμανών. Αυτό μας λέτε. Λέει και κάτι άλλο, λέω είναι ότι τα λόγια τα μεγάλα, τα παχιά, είναι επικίνδυνα. Αυτό είναι μήνυμα και στον σίγουρο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ, κύριε Καραγκούνη, να κάνουμε τη δουλειά μας. Γι' αυτό έκανα την ερώτηση. Αυτό είναι μήνυμα και στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καραγκούνη. Αυτό δεν σημαίνει όμως, μισό λεπτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποταχθούμε σε μία ανόητη, παράλογη και καταστροφική για την Ευρώπη ολόκληρη γερμανική πολιτική, η οποία τελικά θα αποδειχθεί καταστροφική και για την ίδια Γερμανία. Κύριε Καρύδη. Αυτό που σημαίνει είναι ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμός, χρειάζεται κόκκινες γραμμές και χρειάζεται ένα
ένα σχεδιασμό σε τι περίπτωση. Και σε αυτό στην περίπτωση που η Γερμανία σου πει καταστρέφω λόγω την Ευρώπη για να μην περάσει το δικό σου. Οι συσχετισμοί είναι, κύριο Ολάντ ποτέ είναι, δεν χαρακτηριστική. Είναι χαρακτηριστική. Να ακούσουμε και τον κύριο Καϊλ. Ο κύριο Ολάντ ποτέ δεν είχε στόχο να κάνει πράξη αυτά που είχε υποσχεθεί. Ναι, αλλά έκανε και κάποιε συγκεκριμένε πράξει, για... ρε Βαρουφάκη, στι οποίε συμφωνήσαμε. Έχετε φύγει από την Ελλάδα, κύριε Καραγκούνη, τόσο ώρα και μιλάμε για τη Γαλλία και για. Κύριε Σωμόπουλε, καταλαβαίνει ο κόσμο γιατί το είπα. Καταλαβαίνει ο κόσμο. Καταλαβαίνει απόλυτα. Αλλά έστειλε ένα μήνα ο κύριο Βαρουφάκη σε όλε τι πλευρέ και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι αν δεν πατήσετε στα πόδια σα, θα είσαστε δέσμοι των Γερμανών. Εγώ έτσι το λαμβάνω. Κύριε Σωμόπουλε, τη στρατηγική τη. Φανταστείτε ότι μιλάμε για την Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα. Που συνέβη όλο αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, να έχει πάρει το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία την παγκόσμια, έτσι, και να προσπαθεί να ορθοποδήσει. Μια χρεοκοπημένη χώρα, λέει ο κύριος Βαρουφάκης. Ακούστε με λίγο. Όλα αυτό το οποίο, αυτά τα οποία θίγει ο κύριος Βαρουφάκης αφορούν μια αλλαγή πολιτικής συνολικά στην Ευρώπη. Και εδώ θα πρέπει όλες οι δυνάμεις, αφήνοντας τα παχιά λόγια που είπε και τις διακηρύξεις που συνήθως συμβαίνουν σε προεκλογικές περιόδους, που όλα τα σφάζουν και όλα τα μαχαιρώνουν, να διαμορφώσουμε μια διαφορετική πολιτική. Γιατί αυτό που τόνισε για τη ρευστότητα και το χρήμα, το πόσο φτηνό είναι στη Γερμανία και εκεί πηγαίνουν όντως...